και για τη χοντρική. Εκτός από Λιανίκη. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σήμερα κοντά μου βρίσκεται η Ελένη Σκάρπου εδώ πέρα στο Θέρος στην Περαία και θα μας μιλήσει για την άποψη της νεολαίας, τη δική της και φυσικά για τη μοναδική εκπομπή Into the Night που είναι και μία από τις παρουσιάστρες της εκπομπής. Ελένη, καλησπέρα. Καλώς σε βρήκα, Λουκία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω γιατί είσαι μία από τις αγαπημένες παρουσιάστρες του Into the Night. Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσουμε σήμερα πώς βλέπεις την νεολαία μέσα στη νύχτα. Και ποια είναι η άποψή τους και η δική σου φυσικά άποψη για το γάμο, για τη συμβίωση. Καταρχάς ο γάμος είναι μια κατάσταση που δεν τη βλέπεις μέσα στη νύχτα, τη βλέπεις γενικότερα στην καθημερινότητά σου, φαντάζομαι. Νομίζω επειδή ο γάμος είναι ένα θέμα αρκετά υποκειμενικό και έχει να κάνει κυρίως με την αντίληψη που έχει ο καθένας και τα βιώματα που έχει ο καθένας από τη δική του οικογένεια. Οι νέοι έχουμε στο μυαλό μας πράγματα από τις δικές μας προσωπικές εμπειρίες. Σίγουρα αυτό που μας προβληματίζει είναι η ηλικία. Δηλαδή πολλές φορές οι νέοι λένε «Είμαι πολύ μικρός για να παντρευτώ, έχω πολλά πράγματα να ζήσω ακόμα». Και αυτό είναι νομίζω το πιο βασικό χαρακτηριστικό. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα... ας το πούμε αγκάθι στο θέμα του γάμου, γιατί οι νέοι πίστευαν ότι οι σχέσεις έχουν, ας το πούμε, μικρά προβληματάκια, γιατί υπάρχει μεγάλη συμφωνία χαρακτήρων, γιατί οι ρόλοι του άντρα και της γυναίκας έχουν αντιστραφεί σε πολλές περιπτώσεις, έχει χαθεί το κυρίαρχο στοιχείο, ποιος το έχει τελικά, ο άντρας ή η γυναίκα. Και αυτό δημιουργούσε ένα θέμα για το αν θέλω ή δεν θέλω να παντρευτώ. Νομίζω ήταν βασικό. Τώρα έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο με τα χρόνια. Βλέπουμε όμως ότι γίνονται και κάποιες, μπορεί να μην γίνεται ο γάμος, αλλά γίνεται η συγκατοίκηση. Mm-hmm. Αυτό πιστεύεις ότι γίνεται λόγω της κρίσης που επικρατεί αυτή την περίοδο, ότι μπορούν άνετα δύο νέοι μαζί να συνυπάρξουν και για το οικονομικό αλλά και για το συναισθηματικό κομμάτι? Νομίζω ότι η συμβίωση ανέκαθεν ήταν ένα βήμα που κάνουν οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι, προκειμένου να αποφύγουν το στάδιο του γάμου και να γνωριστούν και καλύτερα. Θεωρώ ότι η κρίση από μόνη της τα τελευταία δύο χρόνια έχει φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά σε αυτό το επίπεδο και για τους οικονομικούς λόγους όπως είπες και εσύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μοιράσει τα έξοδα και δει με έναν άνθρωπο που σε συντροφεύει, που είναι άνθρωπος που αγαπάς ή που έχεις ερωτευτεί. Το έχει επιτείνει, πιστεύω, και νομίζω ότι αυτό θα αρχίσει να είναι φαινόμενο της εποχής εξ ολοκλήρου. Δεν ξέρω αν θα καταλήγει στο γάμο βέβαια, γιατί η συμβίωση είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και εκεί ανακαλύπτει το πραγματικό δέσιμο που έχεις με έναν άνθρωπο και αν ταιριάζεις ή δεν ταιριάζεις. Αλλά σίγουρα η κρίση είναι το στοιχείο που θα το στοιχείο τέλος πάντων που θα μας φτάσει όχι στο γάμο μέσα από τη συγκατοίκηση. Ελένη, η δική σου άποψη για το γάμο και για τη συγκατοίκηση ποια είναι? Θα ήταν πολύ εύκολο για σένα σε αυτή την ηλικία που είσαι σχετικά πάρα πολύ νέα να συγκατοικήσεις και μετά να ακολουθήσει ένας γάμος με κάποιον που πιστεύεις ότι είναι το έτερον ήμιση? Καταρχάς, για να φτάσεις στο επίπεδο της συγκατοίκησης, πρέπει να θεωρήσεις ότι έχεις βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, που είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Για τους νέους αυτό δεν ξέρω, ή συμβαίνει πολύ νωρίς ή συμβαίνει πολύ αργά, την προσωπική μου εμπειρία. Όταν φτάσεις σε εκείνο το σημείο, νομίζω ότι κάνεις το καλύτερο δυνατό για να δεις αν αυτή η σχέση μπορεί να σταθεί και στο μέλλον και να καταλήξει σε γάμο. Ναι, εγώ θα το έκανα όπως και το έχω κάνει. Νομίζω ότι βγαίνουν πολλά πράγματα μέσα από την συμβίωση. Τα στραβά, τα καλά, αυτά που μπορείς να ανοιχτείς, αυτά που δεν μπορείς να ανοιχτείς. Και είναι σημαντικό να το κάνεις για να μην έχεις, ας πούμε, έναν αποτυχημένο γάμο. Και πάλι αυτό όμως είναι σχετικό. Πολλοί άνθρωποι έχουν παντρευτεί και έχουν συμβιώσει μετά. Σαν νέα κοπέλα, ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να έχει ένας άντρας για να μπορέσει να υπάρξει μαζί σου και να συνεχίσει τη ζωή σου μαζί του? Πιστεύω ότι για τους νέους ανθρώπους γενικότερα, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, το σημαντικότερο είναι η σχέση που έχεις να μην σου δίνει πίεση, να σου δίνει εμπιστοσύνη, να σου δίνει χαρά και να μην σου στερεί όλα αυτά τα «θέλω να κάνω, θέλω να κάνω, θέλω να κάνω», να μην σου βάζει «πρέπει». Όσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό, γιατί σε μια σχέση πάντα πρέπει να κάνεις υποχωρήσεις. Νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχεις δίπλα σου σε όλες τις ηλικίες, κυρίως στις νεαρές, είναι να είναι ευχάριστος, να είναι δοτικός, να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί σου, που είναι σημαντικό.
Και φυσικά να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που καλύπτουν εσένα σαν άνθρωπο. Από εκεί και πέρα αυτό είναι υποκειμενικό πάλι. Εγώ μπορεί να θέλω έναν άνθρωπο ο οποίος να μιλάει λίγο, να περνάει πολλές ώρες με τους φίλους του, να περνάει εξίσου πολλές ώρες μαζί μου, να είναι δραστήριος που είναι πολύ βασικό στις μέρες μας και να είναι αισιόδοξος, γιατί στους καιρούς που ζούμε, αν στις σχέσεις δεν υπάρχει αισιοδοξία, νομίζω ότι... Ελένη, ποιος θα ήταν ο ονειρεμένος γάμος, πώς το φαντάζεσαι, ο δικός σου γάμος? Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος των γυναικών, όχι όλες, έχει στο μυαλό του το γάμο το παραμυθένιο. Mm-hmm. Δηλαδή ένα πλουμιστό νηφικό, ένα πριγκιπικό, όχι μόνο σαν styling, αλλά σαν αίσθηση. Ότι θα είναι τόσο ενηρεμένο και τόσο ρομαντικό και τόσο δικό μου που θα είναι έτσι, σαν παραμύθι. Έτσι το φαντάζομαι και αν προκύψει και αν έρθει εκείνη η στιγμή, νομίζω ότι έτσι θα ήθελα να είναι, σαν ένα παραμύθι. Ποια θα ήταν για σένα η καλύτερη πρόταση γάμου που μπορούσε να σου συμβεί ή να σου πει το αγόρι σου? Πώς τη φαντάζεσαι, πώς την ονειρεύεσαι? Λουκία, για να είμαι ειλικρινής, θα ήθελα... Αν κάποια στιγμή μου γίνει πρόταση γάμου, να είναι κάτι που δεν το έχω φανταστεί ποτέ, να είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Έχω ακούσει όμως εξαιρετικές περιπτώσεις προτάσεων. Μία από αυτές είναι και είναι πραγματικότητα, είναι από το περιβάλλον μου. Ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος έκανε μια πολύ φανταστική πρόταση, μαθαίνοντας την κοπέλα του να κάνει, μάλλον κάνανε μαζί μαθήματα για ελικόπτερο, τέλος πάντων. Ανεμόπτερο ή κάτι τέτοιο, και όταν την έβαλε να πετάξουνε, μάλλον όταν εκείνη πετούσε, ήταν από κάτω με ένα μεγάλο πανό που έλεγε «Με παντρεύεσαι». Και ήταν εξαιρετικό. Νομίζω όμως ότι η πρόταση έχει να κάνει πάντα με το background μιας ωραίας ιστορίας. Δηλαδή με ένα πολύ σημαντικό μέρος που σε συνδέει με τη σχέση σου, με μια πολύ σημαντική ατάκα που σε συνδέει με τη σχέση σου, με κάποιο πολύ αγαπημένο αντικείμενο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ένα μονόπετρο μπορεί να λύσει το θέμα του ωραία πρόταση, έτσι ένιωσα σαν πριγκίπισσα ή ναι. Ήταν αυτό που φανταζόμουν και που περίμενα. Κάποιοι έχουν το δικό τους ρητό, το δικό τους σύνθημα που... για το γάμο. Το δικό σου ποιο είναι, Ελένη? Το δικό μου σύνθημα για το γάμο. Όλα του γάμου δύσκολα. Έτσι το φαντάζομαι. Αλλά νομίζω ότι τα πιο ωραία συνθήματα και σλόγγαν για το γάμο και την οικογένεια γενικότερα δεν τα μαθαίνεις από εμένα ή τους υπόλοιπους νέους ανθρώπους, τα μαθαίνεις από τα μικρά παιδιά που ζουν και βιώνουν πράγματα μέσα από την οικογένεια και έχουν τη δική τους αντίληψη. Πολύ πρόσφατα διάβασα ένα πολύ ωραίο email που κυκλοφόρησε με ατάκες μικρών παιδιών που σχολιάζουν την έννοια του γάμου, του να είσαι παντρεμένος, του πρώτου ραντεβού. Ατάκεις έτσι πολύ ωραίες και γλυκές, όπως για παράδειγμα πώς καταλαβαίνεις ότι ένα ζευγάρι είναι παντρεμένο όταν βλέπω ένα μπαμπά και μία μαμά να μαλώνουν το ίδιο παιδί στην παιδική χαρά. Εξαιρετική παρατήρηση, μόνο ένα παιδί θα μπορούσε να την κάνει. Ή επίσης είναι καλύτερα για έναν άντρα και μία γυναίκα να είναι παντρεμένη ή να είναι ελεύθερη. Και ένα έτσι πολύ μικρό κοριτσάκι 9χρονο έλεγε πως για μια γυναίκα είναι καλύτερα να ζει μόνη της και ελεύθερη, για έναν άντρα όμως είναι αδύνατο, γιατί πρέπει κάποιος να τον πλένει και κάποιος να τον τίνει. Νομίζω ότι εκεί βρίσκεται η ουσία, στην καθημερινότητα. Μέσα στη νύχτα και για αρκετά χρόνια και εσύ, Ελένη, μια εκπομπή ιδιαίτερη και θα ήθελα να μου πεις πώς πηγαίνουν τα πράγματα μέσα στη νύχτα. Τι βλέπεις, τι το διαφορετικό συναντάς, πώς είναι η νεολαία μας και πώς είναι η διασκέδαση της Θεσσαλονίκης? Το Into the Night έχει διαγράψει ήδη μια αρκετά μεγάλη πορεία. Είμαι κι εγώ μέρος του για αρκετά χρόνια. Αυτή τη χρονιά με πιο ενεργό ρόλο. Έτσι πιο δοσμένη στα πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη, στα καλλιτεχνικά, στη νυχτερινή διασκέδαση έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε τους τελευταίους μήνες. Νομίζω ότι αυτό που παρατηρείται στη Θεσσαλονίκη, πέρα από τη νυχτερινή τη ζωή που είναι πάντα έντονη και έχει πάντα στυλ και πολλές φορές είναι εναλλακτική, άλλες φορές είναι κλασική, αλλά όλοι οι τύποι μας αρέσουν, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η Θεσσαλονίκη και την αγαπάμε. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό και που φαίνεται με το καιρό είναι ότι οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι, ασχολούνται με πάρα πολλές δράσεις, ασχολούνται με τον εθελοντισμό, βάζουν τη νύχτα τους αλλά και τη μέρα τους σε πράγματα πολύ δημιουργικά. Καλλιτεχνικού ύφους από την μουσική τους, τον ντύσιμο, τις εικαστικές τους δημιουργίες.
όλο αυτό το δημιουργικό κομμάτι που έχουν μέσα τους το εκφράζουν μέσα από το χόμπι τους ή μέσα από τον τρόπο που διασκεδάζουν. Και όλο αυτό έχει δώσει μια αίσθηση ενός μεγάλου πάρτι στην πόλη, που ελπίζουμε σίγουρα να συνεχιστεί και να μας δίνει και εμάς τροφή για να παρουσιάζουμε στους τηλεθεατές όμορφα πράγματα. Θα μας θυμίσεις και ποιες ώρες και μέρες θα σας βλέπουμε και πού? Το Into the Night προβάλλεται από την Εγνατία Τηλεόραση και από τη Γνώμη Τηλεόραση και από τους δύο αυτούς τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι ώρες μας είναι βραδινές, μετά τις 12 και στα δύο αυτά καθημερινές στο Εγνατία και Τρίτες, Πέμπτες και Σαββατοκύριακα στη Γνώμη. Φυσικά μπορεί να μας βλέπει ο κόσμος μέσα από το link μας στο Vimeo, όπως και επίσης στο YouTube ανεβαίνουν αποσπάσματα. Και εκεί μπορούμε εμείς να σας δείχνουμε όμορφους ανθρώπους που συναντάμε και εσείς να απολαμβάνετε τη ζωή τους μέσα από τις δικές μας συνεντεύξεις και τα δικά μας ρεπορτάζ και τα δικά μας αφιερώματα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη, που βρέθηκε στην εκπομπή μας, που μας μίλησες για το γάμο, τη δική σου άποψη για τη συγκατοίκηση, τα δικά σου πιστεύω, τα δικά σου ρητά και τα συνθήματα και όλα αυτά που μας είπες για τη νύχτα της Θεσσαλονίκης.